η μόνη σχέση που έχω με το digital marketing είναι αυτή η μπλούζα που βρήκα στην ντουλάπα μου. Αυτή και το Instagram που μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, όταν γνώρισα τον Μιχάλη φέτος στα Κουφονίσια και σε μία έτσι συζήτηση βραδινή του λέω τι δουλειά κάνεις, μου λέει α, καλά κάνω digital marketing, λέω ωραία, πρέπει να έρθει στην εκπομπή να μας πεις τι είναι ακριβώς αυτό. Γεια Μιχάλη. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Είμαι πολύ καλά. Έχω πολλή αγωνία να μάθω πράγματα. Νιώθω λίγο σαν μαθήτρια σε αυτή τη συνέντευξη. Μια και ανέφερες για το μπλουζάκι που φοράς. Ναι. Θα ήθελα να σου πω για να καταλάβεις την εξέλιξη και το πώς αναπτύσσεται το ίντερνετ και κάτι που ξεκινάει μέσα από το ίντερνετ. Το σημαντικότερο είναι ότι, για παράδειγμα, το YouTube ξεκίνησε ως ένα site γνωριμιών. Εννοείς τι, να βρεις φίλο, φάση? Ότι οι χρήστες ανέβαζαν βιντεάκια παρουσιάζοντας τον εαυτό τους. Έλα. Ώστε να γνωρίσουν κόσμο. Όμως η ανάγκη των χρηστών μέσα στο ίντερνετ, σε αυτό το τεράστιο κόσμο, οδήγησε το YouTube να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Οπότε ουσιαστικά μπορεί να έχεις μια ιδέα, να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι και λόγω του χρήστη και της αμεσότητας που υπάρχει με τον χρήστη να σου αλλάξει εντελώς τη στρατηγική. Καθημερινά υπάρχουν εξελίξεις, καθημερινά αλλάζουν τα πράγματα. Μην ξεχνάς πώς ξεκίνησε το Facebook και πώς έχει γίνει σήμερα και δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι σε ένα μήνα από τώρα. Δηλαδή το Facebook δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, δημιούργησε νέες εταιρείες, social media agencies, με τα οποία ουσιαστικά μέσα από εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή και εμένα με τον κόσμο του διαδικτύου. Εσύ, τι κάνεις? Τι κάνω? Ασχολούμαι ουσιαστικά με το digital marketing. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί ουσιαστικά δημιουργήσαμε μία ψηφιακή πλατφόρμα από το μηδέν. Τρεις άνθρωποι, τρεις εγώ μάλλον και δύο άλλοι Έλληνες του εξωτερικού. Υπάρχει ανάγκη και υπάρχει κενό στο να δημιουργηθεί ένας νέος τρόπος online διαφήμισης. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Βασικά... Ή δεν κάνει να αποκαλύψεις? Όχι, φυσικά και κάνει να αποκαλύψει και είναι χαρά μου. Είναι κάτι μοναδικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άμεσο ανταγωνισμό. Δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα με βασική αρχή να είναι 100% φιλική προς το χρήστη. Γιατί καθώς είδαμε μέχρι σήμερα, η παραδοσιακή online διαφήμιση πολλές φορές σπαμάρει το χρήστη. Οπότε εμείς αυτό που κάναμε ουσιαστικά ήταν να περνάμε μέσω της πλατφόρμας μας το μήνυμα που θέλει να περάσει το προϊόν, αλλά με έναν πολύ ήσυχο τρόπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνουμε για τα everyday girls αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, γιατί βλέπουμε ότι η τάση των τελευταίων ετών είναι πάρα πολύ τα brands να δημιουργούν έξτρα περιεχόμενα. Το δικό σου αγαπημένο από τα social media ποιο είναι? Το δικό μου αγαπημένο έχει γίνει το Instagram. Και εμένα. Πεθαίνω. Το λατρεύω. Ξεκίνησα με το Facebook κάποια εποχή. Βάλτε μου σε σειρά. Ένα Instagram. Ένα Instagram. Νομίζω ένα Instagram. Και τελειώνω. Εγώ δάχτυλο. Μένουμε στο ένα. Μένουμε στο ένα, ναι. Είναι το... Δεν ξέρω, ο τελευταίος μου έρωτας. Πραγματικά είναι άμεσο. Τώρα μάλιστα με την προσθήκη του βίντεο. Που έχεις δικαίωμα για 15 δευτερόλεπτα βίντεο.